Με αργά όπως όλα δείχνουν, αλλά σταθερά βήματα και με βάση το σχέδιο δράσεων που υλοποιείται τα τελευταία 2 χρόνια, αλλάζει η όψη της χρυσής. Με το δάσος να έχει αναβλαστήσει και την αμοθήνα που είναι ο βιότοπος του δάσους να δείχνει να επανακάμπτει. Έχει αναβλαστήσει, όχι αναγεννηθεί, έχει δηλαδή καινούριο φύλλωμα, δίνει μία εικόνα περισσότερο δάσους. Δεν υπάρχει βέβαια φυσική αναγέννηση, είναι κάτι το οποίο τα μικρά αρτίφυτα που βγαίνουν αμέσως καταστρέφονται, ξεραίνονται, το οποίο θα πρέπει, αυτό είναι το κυρίως που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πώς θα αναγεννηθεί το δάσος αυτό. Η γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης ανακοίνωσε ότι το σχέδιο δράσεων έλαβε παράταση 2 χρόνια, την ώρα που κάτοικοι της περιοχής εξακολουθούν να εκφράζουν αντιδράσεις. Όσον αφορά για τον κόσμο που ερχόταν παλιά που ήταν ανοιχτά το νησί, είχε πάρα πολύ τουρισμό. Βλέπαμε κόσμο πάρα πολύ εδώ και μπαίνανε στα βαποράκια και πηγαίνανε. Είχε ζωή και έχει, και βλέπω ότι πρέπει να υπάρξει κάτι να γίνει με το να ανοίξει το νησί. Οφελεί τον τόπο μας. Εγώ το βλέπω το ίδιο όπως ήταν και πριν, είναι και τώρα. Λίγη διαφορά υπάρχει στο δάσος. Αν τώρα με τα νερά που έκαμε πέρυσι και φέτος που έκαμε τα νερά, μπορεί να έχει μια λίγο πρασινάδα παραπάνω. Η δυτική μεριά είναι το ίδιο. Η αμοθήνα είναι ο βιότοπος αυτού του κεδρόδασους. Είδαμε λοιπόν μια αμοθήνα η οποία ήταν στο περισσότερο μέρος της απάτητη, να δημιουργείται με αυτά τα κυματάκια που κάνουν οι αμοθήνες, με κρινάκια σε πολλά μέρη και σημεία, με ίχνη από άγρια ζωή. Φαίνεται λοιπόν ότι αρχίζει και επανακάμπτει αυτό το οικοσύστημα, κάτι το οποίο δεν ξέραμε αν ακριβώς θα συνέβαινε. Το κέντρο δάσους είχε υποστεί τις τελευταίες 3 έως 4 δεκαετίες καταστροφές έως και 80%. Χρειάζεται ακόμα δουλειά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα και απλά θα θέλαμε πραγματικά ως επιτροπή και ως υπηρεσίες που δουλεύουμε σε αυτό το νησί να βρίσκαμε και την τοπική κοινωνία, το σύνολο της τοπικής κοινωνίας να βοηθάει. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων από την μεριά της τοπικής κοινωνίας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να φτάνουν και να αποβιβάζονται στο νησί οι επισκέπτες. Καθώς αυτό που προβλέπεται είναι απαγόρευση της αποβίβασης για τα μεγάλα σκάφη, κάτι που έχει θεραπευτεί με τη χρήση μικρότερων σκαφών που μπορούν να φτάνουν μέχρι την παραλία. Παλιά πηγαίναμε και ήξερε να βγεις έξω, γιατί υπήρχαν και 2 ταβερνούλες εκεί χάμω, πηγαίναμε κάναμε σκακαβιέ, μας έβγαινε ο κόσμος. Θα μπορεί να γίνει λοιπόν μια ελάχιστη μικρή υποδομή εκεί, μια καλαμωτή, μια σκιά, να μπορεί σε ένα περιστατικό μια ηλίαση, να μπορεί κάποιο να πάει, να έχουμε ένα νερό. Η γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης πάντως ζήτησε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας στην προσπάθεια, όπως είπε, αναγέννησης του κεδροδάσους, σχολιάζοντας ότι τα αποτελέσματα απλά δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση, αφού προκειμένου να αποκατασταθούν οι καταστροφές απαιτείται χρόνος και σωστός σχεδιασμός.